Λύση στο σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργήσει σε μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών ακινήτων στο Πήλιο η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας που έκρινε παράνομη τη δόμηση στις επεκτάσεις των ωραίων οικισμών αναζητώ Δήμος Βόλου. Όπως επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Πολυοδομίας Νίκος Μόσχος, υπάρχει νόμος του 2011, τον οποίο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Δήμος προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι ιδιοκτησίες που θεωρούνται στην ουσία αυθαίρετες μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες επαφές και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και κοιτούμε να εκμεταλλευτούμε μία διάταξη νόμου του 3937 του 2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 31 που δίνει τη δυνατότητα να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα το οποίο ουσιαστικά, σας το λέω έτσι πολύ, με πολύ αδρές γραμμές για να το καταλάβει ο κόσμος, δίνει τη δυνατότητα να έχει αναδρομική ισχύ και να νομιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο τις αποφάσεις αυτές που εκδόθηκαν από αναρμόδια όργανα. Να λειτουργήσει δηλαδή σαν ομπρέλα για όλες αυτές τις Να λειτουργήσει σαν ομπρέλα. Υπενθυμίζεται ότι η επίμαχη δικαστική απόφαση έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η δόμηση στις επεκτάσεις των ωραίων οικισμών του Πηλίου που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης με απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας το 1986 και πως απαιτείται προεδρικό διάταγμα για την οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα. Οι ιδιοκτήτες προφανώς δεν έχουν καμία ευθύνη. Είναι καθαρά θέμα και ευθύνη της διοίκησης. Όταν η διοίκηση τους έδινε τη δυνατότητα να οικοδομήσουν τις συγκεκριμένες περιοχές, προφανώς υπάρχει μεγάλο θέμα όταν έρχεται τώρα και τους λένε ξαφνικά ότι κακώς οικοδομήσετε. Δηλαδή υπάρχει προφανώς παραβίαση, αυτό που λέμε και στο δημόσιο δίκαιο, της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Είναι μεγάλο θέμα και στα πλαίσια αυτά προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διάταξη. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η διάταξη νόμου. Δεν μιλάμε για κάτι στον αέρα, δεν μιλάμε για κάτι ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί κάτι καινούριο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη διάταξη. Φωτογραφίζει ουσιαστικά τέτοιες περιπτώσεις και προσπαθούμε να την εκμεταλλευτούμε στο 100%.